Αξιάρχειας. Αυτοί είναι κάποιοι κύριοι τύποι συστημάτων, οι οποίοι έχει παρατηρηθεί να δίνουν αξιόλογες προβλές περιοχής. Με τον πρώτο τύπο που ανέφερα είναι αυτός ο οποίος συνήθως επικρατεί, μάλλον αυτός ο οποίος είναι ο πιο ιετοφόρος συνήθως. Θα μπορούσα να πούμε ότι σε ένα σωρό τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν έχει πλαστική παρουσίαση, οπότε πάμε να κάνουμε μια αναφορά και στον καιρό Βολού Ρεύματος, που είναι ένας τύπος καιρού που χαρακτηρίζει κυρίως τους κυβερνούς δομήνες. Τον καιρό της Ανατολικής Ελλάδας. Ο καιρός μπορεί μάλλον βορειοανατολικού ρεύματος, ότι έχει περάσει ένα χαμηλό βαρμαζικό, αρκετά βαθύ, στην περιοχή του Αιγαίου, στην περιοχή των Δωδεκανήσων συνήθως, και έχει συνδυαστεί με υψηλότερες πιέσεις, οι οποίες επεκτείνονται από τα Βαλκάνια ή από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Με αποτέλεσμα ο συνδυασμός των δύο συστημάτων να έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολύ ενισχυμένου βορειοανατολικού ρεύματος πάνω από την περιοχή του Αιγαίου. Και τη μεταφορά συνήθως πολικών αερίων μαζών από την κεντρική Ανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας. Αυτοί οι άνεμοι, όταν φτάνουν στο Αιγαίο, συνήθως είναι αρκετά ξηροί. Και γι' αυτό το λόγο η Ανατολική Ελλάδα, μάλλον το Ανατολικό Αιγαίο, η Τράκη και η Μακεδονία, δεν έχουν φαινόμενα. Όταν όμως ένας πολύ ψυχρός αέρας περνάει πάνω από μια πολύ θερμότερη θάλασσα, για παράδειγμα αν έχουμε θερμοκρασία φάνειας στην Αλεξανδρούπολη 0 βαθμούς Κελσίου και η θάλασσα έχει 13-14-15 βαθμούς Κελσίου, δημιουργείται ταχύτητα τόσο. Αυτή η ψυχρή αέρα μάζεται, δημιουργείται ταχύτητα με υγρασία. Είναι μια κατάσταση που μοιάζει λίγο με κατσαρόλα στο νερό. Με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να έχουμε δημιουργία νεφώσεων πάνω από την περιοχή του Αιγαίου, που αυτές κινούμενες πιο δυτικά προς την Ανατολική Ελλάδα δίνουν συνεχείς βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις ανάλογα με την θερμοκρασία από το ύψος βόρεια και νοτιότερα. Και βεβαίως και οι αντικείμενοι που έχουν μέσα σε αυτή την περιοχή. Αυτό ο τύπος καιρού για να δράσει, που έχει σαν αποτέλεσμα αυτές τις εντυπωσιακές και την περιοχή της Αθήνας. Θέλει να έχουμε μια πολύ ψυχρή αερομάζα, δηλαδή παρατηρείται το χειμώνα, όπου η διαφορά θερμοκρασίας αέρα-θάλασσα είναι μεγάλη και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνήθως όταν έχουμε ένα ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο συνδυάζεται και με αυξημένα ποσοστά θετικού στρομπυλισμού, μπορεί να προκύψει είτε από ένα δευτερεύον μέτωπο είτε από κάποια δρά, τότε έχουμε και εξάρσεις το φαινομένο στην περιοχή της Ανατολικής Ελλάδας. Η ορογραφία βέβαια της Αττικής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την επιμέρους διαμόρφωση των φαινομένων στην ευρύτερη, μέσα στον νομό της Αττικής. Το βασικότερο είναι ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε συγκλίσει πάνω από τα βουνά και κυρίως πάνω από τον άξονα Βάρδη, τα Βεντέλη, Μητός, όπου παρατηρούνται όταν έχουμε τις συνθήκες, τις κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και αστράπειας, να έχουμε θερμικές καταιγίδες. Και το δεύτερο είναι κατά τη διάρκεια του χειμώνα κυρίως, ότι όταν ο αέρας, όπως πριν συναντήσει, μία από αυτές τις ορεινές εξάρσεις ανυψώνονται και δημιουργεί σύννεφα, τα οποία όμως, επειδή τα βουνά της Αττικής μπορούν να δημιουργήσουν μία ύψωση, δεν μπορούν όμως να... δεν είναι οροσειρές για να σφυρατίσουν και την προσχή. Συνήθως τα νέφη τα οποία ξεκινάνε να δημιουργούνται πάνω από τους ορεινούς όμως, συνεχίζουν την κίνησή τους στην υπήρεμη πλευρά των βουνών, και ανάλογα με την ένταση κατέμου και τις διακνήσεις δίνουν και τα περισσότερα φαινόμενα. Όταν λοιπόν έχουμε νοτιοδυτικό ρεύμα, τότε με αστάθεια και υγρασία, τότε περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα να γίνονται στην υπήρεμη πλευρά του λιμνού, στην υπήρεμη στο νοτιοδυτικό.
εικονικό αναπληρωτική του δηλαδή από το ύψος της κατεθάκη βορειότερας συνήθως και βόρεια βορειοανατολικά προάστια. Ενώ όταν έχουμε βορειοανατολικό άνεμο, τότε οι πεντέλη δημιουργεί νεφώσεις οι οποίες ευνοούν κυρίως τα βόρεια προάστια. Όμως, σε περιπτώσεις βορείου ρεύματος, σημαντικό ρόλο παίζει και η ορογραφία της δύσμης, της έβδας. Γιατί η δύσμη διαμορφώνει αρκετά το μαγικό. Και πάμε να δούμε ακριβώς